Πόσο μου αρέσει να γυρνάω ξανά και ξανά και να λέω ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα. Ε, ευτυχώς που δεν ξεβάφτηκα, ευτυχώ που δεν και να κλείσω το παράθυρο γιατί θα έχει φασαρία. Περιμέντε. Ευχαριστώ που βρίσκεστε σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, πατήσατε το κλικ για να δείτε αυτό το βίντεο. Ε, έτσι για το reference, αν φαίνομαι λίγο με κάποια ένταση, είναι γιατί το ξαναγύρισα αυτό το βίντεο, κάνα δύο ώρε πριν, και ενώ έλεγε κανονικά ότι έγραφε η κάρτα, έβλεπα το ρε, κανονικά όλα μια χαρά λειτουργούσαν, όταν πήγα να δω τα, τα πλάνα, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, υπήρχε το πρώτο part αυτού του βίντεο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο, μαντελάκι Podcast. Ε, αυτό το κανάλι το οποίο δημιουργήθηκε ε, γιατί στην αρχή, νομίζω δεν είχα την ευκαιρία να εξηγήσω για τι πράγματα θα μιλάμε σε αυτό το κανάλι. Ε, στην αρχή έκανα αυτά τα βίντεο τα κάθετα τα οποία ανέβασα και στο YouTube με σκοπό να ανέβουν στο Instagram, αλλά επειδή ε, έβγαινα λίγο σε μεγαλύτερη διάρκεια, νομίζω δεν ήταν τόσο πολύ για το Instagram, οπότε αποφάσισα να γίνω YouTuber που είμαι ήδη YouTuber, μπορείτε να με βρείτε και στο m4magafin, όπου μαζί με το Λευτέρη, ε, η Αιώσ Πουλέρη, ε, κάνουμε podcast τα οποία ασχολούμαστε με ταινίε και σειρές, αλλά και διάφορα θέματα της επικαιρότητα ε, ενίοτε. Και σε αυτό εδώ το κανάλι, ε, στόχος μου είναι να μιλάμε περισσότερο για θέματα ε, αυτοβελτίωσης, αυτο προσδιορισμού, διορισμού, αυτοσυγκέντρωσης, αυτοσεβασμού, σεβασμού προς τον συνάνθρωπο, προς τον εαυτό μας, ε, να συζητάμε για πράγματα που μας πηγαίνουν μπροστά και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. βρίσκομαι γενικότερα σε αυτή τη φάση της ζωής μου, όπου ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνω φόκου στον εαυτό μου και στο πώς να περνάω εγώ καλύτερα, στο πώς να γίνομαι εγώ καλύτερη και στο πώς να βρω έτσι, αυτή την ηρεμία μέσα μου ε, για να μπορώ να ανταποκρίνομαι στις δυσκολίες που μπορεί να φέρει η ζωή ε, και για το πώς αντί να προσπαθώ να, να ζήσω για το ιδανικό μέλλον, να ζω για το τώρα που είναι τέλειο όπως είναι. Ε, λοιπόν, οπότε, αν σας ενδιαφέρει αυτού του είδους το περιεχόμενο, μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι ή yeah, αλλιώς subscribe. Ε, δεν ξέρω οι προφορέ και όλα αυτά. Αν εμ, μείνετε για λίγο ακόμα σε αυτό το κανάλι, θα καταλάβετε ότι αυτή είναι η προσωπικότητά μου. Ε, και σήμερα. Ναι, λοιπόν, μπορείτε να πατήσετε εγγραφή, μπορείτε να πατήσετε like, μπορείτε να κάνετε κάποιο dislike, κάντε ό,τι θέλετε, να γράψετε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε, αυτό με ενδιαφέρει, να πω τη δική μου την εμπειρία, να μοιραστώ μαζί σας τη δική μου την εμπειρία και αντίστοιχα εσείς να μοιραστείτε τα δικά σας πράγματα και μαζί κάπως να αλληλοβοηθηθούμε και να συνεχίσουμε στη ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο έχω εδώ τις σημειώσει όπως προείπα γιατί επειδή το έχω ξαναγυρίσει αυτό το βίντεο ε, έκανα ένα διάλειμμα, έφαγα ή είδα τα βίντεό μου, αδιαθέτησα, πολλά πράγματα έχουν συμβεί μέσα σε δύο ώρες οπότε αυτή τη στιγμή λίγο θα κρατήσω, θα βλέπω και τις σημειώσει μου για να μην ξεχάσω αυτά τα οποία θέλω να πω για το πρώτο πάρτι του βίντεο γιατί το δεύτερο part θα είναι από, το, από την πρώτη φορά που το γύρισα Σήμερα, λοιπόν, σκέφτηκα, έχω και μερικέ σημειώσει εδώ για να μην ξεχνάω αυτό που θέλω να πω. Θα συζητήσουμε για την αποτυχία και για τη σύγκριση. Oh. Αποτυχία, σύγκριση, θεωρώ πω πηγαίνουν μαζί και θα πω για ποιο λόγο θεωρώ πω πηγαίνουν μαζί. Λοιπόν, μέσα στη ζωή μα ε, έχουμε κάποιες προσδοκίες ή μάλλον μεγαλώνουμε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μας δημιουργούνται προσδοκίες είτε από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και μεγαλώνουμε, είτε από το κοινωνικό περίγυρο. Κάποιες φορές τις προσδοκίες τις μπερδεύουμε με τις φιλοδοξίες. Τώρα, νομίζω, εγώ δηλαδή προσωπικά θεωρώ ότι ε, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, και να θέλουμε πράγματα για τον εαυτό μας και να τα επιζητούμε και να κάνουμε τα πάντα για να έχουμε αυτά τα πράγματα. παρόλα αυτά, οι προσδοκίες πολλές φορές μας περιορίζουν. Λοιπόν, κάποιες από αυτές τις προσδοκίες λοιπόν, έχουν να κάνουν και με το πράγματα εμείς πετυχαίνουμε ανάλογα σε ποια ηλικία βρισκόμαστε, δηλαδή είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά αν θα φτάσεις στα 25 ε, περιμένεις και εσύ από τον εαυτό σου αλλά και ο περίγυρός σου είτε ο δικός σου προσωπικός κύκλος είτε ο πιο ευρύ. περιμένει από σένα συγκεκριμένα πράγματα περιμένει με πολλά ερωτηματικά αν όντω περιμένει ή απλά ο καθένας κοιτάζει τη δουλειά του ή και όλο αυτό είναι μέσα στο μυαλό μας παρόλα αυτά Έχουμε κάποιε προσδοκίε ότι όταν θα είμαστε 25 χρονών θα έχουμε κάνει αυτό, εκείνο το άλλο. Όταν θα πάμε στα 30, θα έχουμε μια καλή θέση εργασία, θα έχουμε μια καλή μακροχρόνια σχέση που μπορεί να είναι κοντά σε ένα γάμο. Έχουν αλλάξει λίγο και τα όρια τη ηλικία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είπα τα 30. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα 33 μου και θεωρούμε αποτυχία από τον κοινωνικό μου περίγυρο και από αυτά που περίμενα ο εαυτό μου στα 15 μου ότι εγώ θα έχω καταφέρει στα 30 μου. Τυχημένη, μαντώ, στα 33 τη, που θα έπρεπε να έχει δεν ξέρω εγώ τι επιτύχει επαγγελματικά και προσωπικά να έχει έναν σύντροφο εδώ αντί μια μονστέρα με μερικά κουτσούβελα ολόγυρά τη. Ε, Σα λέω ότι όλα αυτά. Εκεί έχω καταλήξει τουλάχιστον ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι προσδοκίες ε, φουντώνουν λόγω της σύγκρισης που κάνουν ναι υπάρχουν οι, υπάρχουν οι προσδοκίες στη ζωή αλλά επειδή ακριβώς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτές οι προσδοκίες δεν είναι ρεαλιστικές και δεν θα έπρεπε να τις ακολουθούμε κατά γράμμα, bla, 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 και μπορεί να είσαι εσύ μια χαρά στο σπίτι του και να λες αχ δες τι ωραία που τα έχω καταφέρει που ναι εντάξει με 33 χρονών και έχω ε, κάνει αυτό εκείνο τ' άλλο μπορεί να μην έχω ανέβει την επαγγελματική ξέρω εγώ ε, σκάλα να μην έχω κάνει φοβερή στα διαδρομή, αλλά παρόλα αυτά έχω κάνει εκείνο τ' άλλο κτλ. Παρόλα αυτά η παγίδα βρίσκεται στη σύγκριση. Η σύγκριση με τους άλλους. Και είχα κάνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μίνι κορς ε, όταν ήμασταν στην πανδημία, ε, το οποίο μιλούσε για το, γενικότερα για το πώς να ζεις ωραία και ευτυχισμένα και χαρούμενα και έκανε μια μικρή αποδόμηση σε κάποια πράγματα. Τέλο πάντων, ένα από αυτά τα πράγματα που έλεγε ήταν πως οι άνθρωποι, ε, το μυαλό μας δηλαδή, μας κάνει να συγκρινόμαστε όχι μόνο με το γείτονά μας, το φίλο μας... Ε, τη σχέση μας που μπορεί να βγάζει και νόημα γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι συναναστρεφόμαστε αλλά μας κάνει να συγκρινόμαστε με τους πάντες, δηλαδή και με ανθρώπους τους οποίους ούτε έχουμε μέσα στη ζωή μας ούτε και θα συναντήσουμε ποτέ δηλαδή μπορεί να σε βάζει να συγκρίνεις εσύ με την Beyoncé ή με τη Μαράια ή με τη Jessie J. δηλαδή ε, βρισκόμαστε σε ένα ανελέητο κυνήγι σύγκριση με τους πάντες και τα πάντα τους πάντες και τα πάντα με μια πολύ μικρή, με ένα πολύ μικρό search στο ίντερνετ θα δείτε ότι η σύγκριση είναι τοξική. Εντάξει, τοξική θα βάλω εδώ μια ανωτελεία, γιατί θα ήθελα κάποια στιγμή να συζητήσουμε για την τοξικότητα και τη λέξη τοξικός. Γιατί, δεν ξέρω, είναι η καινούργια λέξη που χρησιμοποιείται λίγο σαν καραμέλα και χρησιμοποιείται σε κάθε συνθήκη που υπάρχει εκεί πέρα έξω. Δηλαδή, φυσικά και υπάρχουν οι τοξικοί άνθρωποι και τοξικές σχέσεις και φυσικά ε, αναγνωρίζω πως δεν θα έπρεπε να γίνεται όλο αυτό. Να υπάρχουν αυτοί οι, οι, οι άνθρωποι, αυτέ οι καταστάσει. Παρόλα αυτά, κάθε τι το οποίο δεν μα εξυπηρετεί ή κάθε τι που δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με κάποιον άλλον τρόπο επειδή δεν μα κάνει, δεν σημαίνει πω είναι και τοξικό. Εντάξει, να το πούμε αυτό, αλλά μπορούμε να το πούμε και κάποια άλλη στιγμή ενδεχομένω. Τώρα, πώ θα ε, βρούμε μηχανισμού για να κάνουμε αυτό το τοξικό πράγμα, το να συγκρινόμαστε δηλαδή με του πάντε, πώ θα μπορέσουμε εμεί να το κατευνάσουμε, να το ηρεμήσουμε. Γιατί πιστεύω ότι όση δουλειά και να κάνουμε, υπάρχει αυτή η σύγκριση, γιατί καλός ή κακός, Ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπου, οι οποίοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με εμά. Π.χ., μπορεί εσύ να είσαι ένα ε, καταξιωμένο επαγγελματικά άνθρωπο και να κάνει μια συνέντευξη για κάποια θέση, να έχει την αυτοπεποίθηση να κάνει τη συνέντευξη για αυτή τη θέση, να έχει την αυτοπεποίθηση ε, γενικά στη ζωή και παρόλα αυτά να μην περάσει συνέντευξη για τη δουλειά. Εντάξει, ναι, ωραία. Έχει την αυτοπεποίθηση, παρόλα αυτά το μυαλό σου, αν σε βάλει να συγκριθεί. Με π.χ. με έναν άλλον συναδελφό, ο οποίο μπορεί να πέρασε αυτή τη συνέντευξη ή με έναν άλλο συναδελφό, ο οποίο μπορεί να έχει τα δικά σου προσόντα ή και λιγότερα, και εσύ να μην παίρνει π.χ. τα ίδια χρήματα ή εκείνο να παίρνει περισσότερα χρήματα, ή εκείνο να έχει οικογένεια ενώ εσύ να μην έχει οικογένεια, ή εκείνο να προλαβαίνει μέσα στο μικρό 24ωρο να κάνει, ξέρω εγώ, και ποδήλατο και να πηγαίνει στο γυμναστήριο και να έχει και την οικογένειά του και να είναι και τέλο επαγγελματία και να παίρνει και πιο πολλά λεφτά από εσένα. Εκεί αρχίζει λοιπόν και η ε, σύγκριση σε κάνει να νιώθεις αποτυχημένος. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο για να μην νιώθουμε συνεχόμενα αποτυχημένοι. Γιατί καλό ή κακός έχουμε και τα social media στη ζωή μας, τα οποία social media ε, εντείνουν ακόμα περισσότερο αυτό το αίσθημα της αποτυχίας, γιατί ακριβώς από το πρωί που ξυπνάς μέχρι το βράδυ που κοιμάσαι, γιατί κάποτε, παιδί μου, θα άνοιγε θα βλέπεις τηλεόραση, θα βλέπεις ειδήσει, θα βλέπεις ένα lifestyle, μια lifestyle εκπομπή, θα, 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 πολλά τα θα, αλλά θα ήταν λίγο πιο περιορισμένα θα ήξερε ότι ο γείτονα πήρε καλό αυτοκίνητο, αλλά ίσω να μην ήξερε ότι παίρνει και καλό αυτοκίνητο, αλλά παρόλα αυτά κάνει και τη γυμναστική του, παρόλα αυτά κάνει και εκείνο, κάνει και meditation, κάνει και το να κάνει και τα άλλο και τα προλαβαίνει όλα και είναι και τέλειο. Ενώ τώρα θα πει στο Instagram και θα υπάρχει γενικότερα αυτή η εικόνα τη τελειότητα και θα υπάρχει γενικότερα αυτό το, το κυνήγι του τέλειου, τέλειου, τέλειου. Θα βάλει όλα άλλο στο φίλτρο, θα πει κοίτα, έχει και τέλειο σώμα. Έχει και πολύ ωραία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο. Μόλι ξύπνησε, πώ γιατί δεν είναι το πρόσωπό του έτσι. Να μην έχει κανένα ψεγάδι, να μην έχει σπυράκια, να μην έχει τόνα, να μην έχει τ' άλλο. Να έχει περίοδο και να μην, και να μην πονάει στην περίοδο τη. Ή να έχει τη διάθεση να σηκωθεί, να βγει έξω, να τρέξει. Και όλα αυτά, όλα αυτά που έρχονται λίγο να συνδεθούν και με το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει που μιλούσα με τον Σάκη Τανιμανίδη και γιατί δεν μας ενδιαφέρει η άποψη του Σάκη Τανιμανίδη και της ε, κατ' επέκταση και της γυναίκας του, γιατί ακριβώς αυτό μας ενοχλεί. Ότι είναι σε όλα τέλη, δηλαδή πώς γίνεται να είναι και αδύνατη και όμορφη και να έχει δίδυμα παιδιά και να είναι καλή επαγγελματία και να είναι καλή μαμά και να κάνει και εκείνο και τ' άλλο. Οπότε όταν θα σου πει μισή ώρα που έχεις εσύ διάλειμμα να ξεκουραστεί. σου, ε, στο διάλειμμα τη δουλειά σου, ε, στο κάνε γυμναστική. Γιατί, γιατί θα σε βοηθήσει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Γιατί όντω θα σε βοηθήσει και θα σου δώσει ενέργεια και υπάρχουν και έρευνε που αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που σε συγχύζει είναι ότι δεν μπορεί να βρει το ψεγάδι. Δεν μπορεί να βρει το ψεγάδι. Εντάξει, και συγκρίνεσαι, συγκρίνει τη ζωή σου με τη δική της τη ζωή, με τη δική του ζωή, με τον κάθε άνθρωπο που υπάρχει εκεί πέρα στο ίντερνετ και που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πόσα προφίλ ακολουθείς, Εγώ νομίζω ακολουθώ περίπου. προσπαθώ να είναι κάτω από χίλια account, αλλά είναι χίλιοι. 1000... Χίλιοι. Ε, λογαριασμοί που είναι τέλεια αυτή τη στιγμή, θα μπω και είναι όλοι σε τελειότητά τους, τέλειες καταστάσεις, τέλειες διακοπές, τέλειο το κρασί του στο ποτήρι, τέλεια η σχέση τους, ε, τέλεια τα κοσμηματά τους, τα τατουάζ τους, όλα είναι τέλεια. Και εσύ κάθεσαι, είσαι χειμένο στον καναπέ, είσαι, βλέπεις απλά τηλεόραση άβαφη με το μυα... μαλλί, ξέρω εγώ, ξασμένο και ανοίγεις και βλέπεις ότι αντίστοιχα η άλλη κοπέλα μπορεί να βλέπει τηλεόραση και να είναι τέλεια βαμμένη με eyeliner και με χίλι σαρκώδη και... Αναπόφευκτα να πεις, ωραία, πώς γίνεται εγώ να είμαι έτσι και εκείνη να είναι έτσι στην ίδια ακριβώς στιγμή που περνάμε. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να σβήσουμε αυτόν τον διακόπτη της σύγκρισης για κατ' επέκταση της αίσθησης, της αίσθησης της αποτυχίας. Ένας από τους τρόπους για να το κάνεις αυτό είναι να διαγράψεις κάθε τύπου που δεν σε ικανοποιεί. Δηλαδή, αν θεωρείς πως το Instagram σε φέρνει σε αυτή την κατάσταση γιατί σε σου ρίχνει την διάθεση να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ε, θεωρητικά τα έχουν καταφέρει όλα σβήσεις το instagram θέλεις να βρίσκεσαι στο instagram ε, σταμάτησε να ακολουθείς τους ανθρώπους οι οποίοι σου φέρνουν ένταση δηλαδή όλους αυτούς τους μεγάλους influencers μπορεί να μην είναι μεγάλη influencer μπορεί να είναι ο φίλος σου δεν λέω ότι σε κάνει καλό φίλο αυτό, θα, έρθουμε λίγο πιο μετά σε αυτό το κομμάτι, αλλά αν σε ενοχλεί μπορείς απλά να κάνεις mute τα stories, mute το, το feed και να μην βλέπεις τι ποστάρει για λίγο διάστημα αυτός ο άνθρωπος μέχρι λίγο να βρεις και εσύ το μέσα σου. Η σύγκριση θα υπάρχει και αυτό που θα σκεφτεί εσύ, λοιπόν, ακόμα και να είναι φίλο σου, θα προσπαθήσει να βρει το ψεγάδι γιατί αυτό έχει μάθει. Ε, το να βρει το ψεγάδι, να βρίσκουμε τα ψεγάδια στα πάτητα, ναι, κάνει εκείνο, αλλά έχω ξέρει τι κάνω και δεν το κάνει εκείνο πάντοτε, ναι, αλλά πριν πέντε χρόνια είχε, δεν ξέρω εγώ τι, είχε βρήσει κάποιον στο facebook, άρα δεν είναι και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου εν τέλει, που ούτε και αυτό είναι υγιές, έτσι, δεν είναι υγιές, γιατί υπάρχουν δύο τρόποι να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας. Ένα, συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους καλύτερους και μειώνουμε το, το εγώ μας, αυτό που είμαστε εμείς, και ένα, συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με το χειρότερο, δηλαδή, ή ψάχνουμε να βρούμε το χειρότερο στον άλλον, ο οποίος πάλι φαινομενικά φαίνεται τέλειο σε εμά. Δηλαδή, ε, κάνει τα πάντα η Χριστίνα Μπόμπα, ναι, αλλά δεν μιλάει πέντε γλώσσε που μιλάω εγώ. Άρα, αυτό σε κάνει κατευθείαν λίγο σε ηρεμή στο ότι εσύ είσαι και, και σε κάτι, είσαι καλύτερο τέλο πάντων από αυτή την, uh, την κοπέλα, από τον το χύψη που μπορεί να δει στο Ιντερνετ. Οπότε, αν δεν σε ικανοποιεί στο Ιντερνετ, στο Instagram, σταμάτα να ακολουθείς αυτά τα προφίλ. Αν κάτι στο YouTube σε ενοχλεί, δεν θέλεις να δεις π.χ. πως μια μεγάλη YouTuber έκανε τη δική της κολεξιόν γιατί λες, κοίταξε, εγώ τη θεωρώ μέτρια επαγγελματία και δε πώ κατάφερε να κάνει. Εγώ τι θεωρώ, τον θεωρώ μαϊντανό και δε κατάφερε να έχει τη δική του επιχείρηση και να βγάζει τόσα χρήματα. Σταμάτα να τον ακολουθεί. Σταμάτα να ασχολείσαι με του άλλου. Και, γι αυτό, και γι' αυτό θα σου πω τώρα στη, στο δεύτερο, στη δεύτερη τη συμβουλή. Λοιπόν, δεύτερη συμβουλή είναι ότι ακόμα κι αν του ακολουθεί αυτού του ανθρώπου, και ξαναπάμε και στο βίντεο με τον Τανιμανίδη, Πάντοτε ό,τι, ό,τι, ό,τι παίρνεις εσύ σαν ερέθισμα, να το γυρίζεις μέσα σου και να δεις εσύ για ποιο λόγο αντιδράς απέναντι σε αυτό. Για ποιο λόγο εγώ ε, συγκρίνω αυτή τη στιγμή με τη Χριστίνα Μπόμπα που έκανε το βίντεο. Θα έχει το μεταξύ η κοπέλα, θα φτερνίζεται φαγούρα, δεν ξέρω τι έχει σε αυτές τις περιπτώσεις, την έχουμε αναφέρει εκατό φορές. Εγώ δηλαδή δεν παίρνει σε εσύ ευθύνη. Ε, οι απαντήσεις είναι πάντοτε μέσα μας και συνήθως όταν έχουμε όλο αυτό, τη σύγκριση, τον ανταγωνισμό, είτε τον καλό, είτε τον κακό, δηλαδή εννοώ είτε για να μας κάνει καλύτερους, είτε για να τον μειώσουμε τον άλλο για να φανούμε εμείς καλύτεροι, είτε για να μειώσουμε τον εαυτό μας, είναι γιατί κάτι μέσα μας... Ε, δεν είναι το κομμάτι δεμένο κάτι, κάτι υπάρχει μέσα μας Ή μπορεί να έχει να κάνει με την αυτοπεποίθησή μας Μπορεί να έχει να κάνει με το πώς νιώθουμε εμείς για τους εαυτούς μας Δηλαδή ε, βλέπω ένα μοντέλο πάλι στο Instagram που κάνει γυμναστική και λέω εντάξει δεν είναι και το επάγγελμά μου στην τελική αν ήταν το επάγγελμά μου θα έκανα 24 ώρες το 24ωρο γυμναστική 7 μέρες την εβδομάδα θα έκανα γυμναστική και θα ήμουν και εγώ έτσι και αντί να είμαι έτσι δεν ήμουν ούτε καν στα μισά γιατί απλά... Ε, λέω, έχω αυτό το, αυτή τη σκέψη στο μυαλό μου και αυτή η σκέψη στο μυαλό μου με ικανοποιεί, με ηρεμεί, μου λέει εντάξει, τέλεια, δεν πειράζει, κάτσε τώρα σε την πατάτα στον καναπέ. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Είναι, είναι τρελό το παιχνίδι, παιδιά, και αν δεν συμφωνείτε βέβαια με αυτά που λέω. Γιατί τώρα εγώ λέω τα δικά μου και εσύ μπορεί να πει τα δικά σου και τα σέβομαι απόλυτα τα δικά σου και θέλω να μου τα πει κάτω στα σχόλια και να κάνουμε έτσι ένα διάλογο πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί με ενδιαφέρει και πάρα πολύ και εμένα. Ε, Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό που πιστεύω είναι πως κάτι με μας δεν ε, πάει καλά, αλλά δεν πάει κα κάτι καλά γενικότερα και με την κοινωνία. Δηλαδή η πληροφορία που έχουμε για τις ζωές πολλών ανθρω ανθρώπων, ενώ πριν θα έβλεπες ξέρω εγώ την Ελένη Μενεγάκη, αλλά θα ήταν η Ελένη Μενεγάκη, η μεγάλη ελληνίδα παρουσιάστρια star, ενώ τώρα αυτό βλέπεις ότι είναι ακόμα και στο Girl Next Door ας πούμε, θα είναι τέλειο, το, το κορίτσι τη διπλανής πόρτας θα είναι τέλειο, ενώ εσύ δεν είσαι. Και αυτό σε φέρνει σε, σε αυτή τη, τη σύγκρουση. Αλλά αυτή η σύγκρουση είναι με τον εαυτό σου ουσιαστικά. Γιατί αν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου και είναι μια πολύ μεγάλη δήλωση το να τα βρει με τον εαυτό σου εννοείται πως δεν θα ασχολούσουν και με κανέναν άλλον άνθρωπο. Τώρα αυτό που ε, αυτό που προσπαθούμε να βρούμε είναι ότι μερικά κόλπα ας πούμε για να μπούμε στο σωστό δρόμο. Αυτό προσπαθώ δηλαδή να σου δώσω, να σας δώσω ε, μερικά κόλπα που για εμένα λειτουργήσαν για να, να μπορώ να αφοσιωθώ σε μένα και στο δικό μου ταξίδι, στη δική μου τη ζωή. Να δω Ωραία. Δεν θέλω να είμαι το μοντέλο που κάνει γυμναστική 24 ώρες το 24ωρο. Παρ' όλα αυτά θέλω να μεγαλώσω και όταν φτάσω μια συγκεκριμένη ηλικία να είμαι υγιής. Ωραία. Τρόποι για να είμαι υγιής. Ποιοι είναι. Η γυμναστική είναι μέσα αυτούς. Τέλεια. Να κάνω γυμναστική. Τέλεια. Τι λειτουργεί για μένα, να κάνω γυμναστική τρεις φορές την εβδομάδα, τέσσερις φορές την εβδομάδα. Ωραία, θα το κάνω. Οπότε πάμε στην τρίτη συμβουλή τώρα. Η τρίτη συμβουλή λοιπόν είναι να ακολουθήσεις ανθρώπους οι οποίοι σε ηρεμούν, σε πηγαίνουν μπροστά, σου δίνουν κίνητρο να κάνεις πράγματα. Υπάρχουν, το ίντερνετ είναι μεγάλο, το YouTube έχει όλους τους δημιουργούς του κόσμου το ίδιο και το Instagram έχει όλους τους δημιουργούς του κόσμου που μπορεί να είναι είτε ε, ξέρω εγώ δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, ε, τώρα μου ήρθε δηλαδή στρατόγαφλη να σου λένε πέσε και κάνε 100 κάμψεις, είτε κάποιο ήρεμα να σου πει δεν πειράζει αν δεν μπορέσει να κάνεις τις κάμψεις ε, στα τέτοια, μπορείς να τις κάνεις στα αγώνα, τα π.χ. και να ξεκινήσεις να κάνεις τρεις κάμψεις, ενώ να υπάρχει ένας άλλος δημιουργός ο οποίος να σου πει όχι 100 και push harder αυτό και αυτά. Ό,τι λειτουργεί για εσένα, αυτό θα διαλέξεις. Θα διαλέξεις δηλαδή τους ανθρώπους και θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα γύρω από εσένα, από την ζωή που θα ήθελες να έχεις, θα δημιουργήσει μια θετική ατμόσφαιρα. Και σε αυτό έρχεται να προσθεθεί ότι θα βρεις και του ανθρώπου, θα βρει που πολλέ φορέ λένε όλοι την φιλή σου, το tribe σου, του ανθρώπου σου, αυτού που νιώθει ότι σε πηγαίνουν μπροστά ότι θα δεις ότι ε, πως κάποιος πήγε στο γυμναστήριο και εσύ θα χαρείς που πήγε με το, στο γυμναστήριο και θα κάνεις και εσύ την προσπάθεια να πάει στο γυμναστήριο θα πάρεις έμπνευση θα πάρεις έμπνευση να διαβάσεις θα συζητήσετε μαζί το βιβλίο δεν το έχουμε αυτό ε, με όλους τους ανθρώπους και δεν πειράζει, δεν, δεν είναι κακό δεν είμαστε σοκολάτα για να αρέσουμε σε όλους ε, ούτε να μας αρέσουν όλοι εννοώ οπότε βρες τους ανθρώπους και στη ζωή σου, τους ανθρώπους οι οποίοι θα σε πάνε μπροστά, θα σου δημιουργήσουν αυτή την, την ασφάλεια και αυτή την θετική διάθεση ότι τα πηγαίνεις καλά και δεν, δεν θα είναι πλέον ανταγωνισμός, δεν θα είναι πλέον σύγκριση για το χειρότερο, θα είναι ε, σου πιάνω το χέρι και πηγαίνουμε μαζί μπροστά στη ζωή και θέλω να σε βοηθήσω και θέλω να χαρώ με τη χαρά σου και θέλω να προχωράμε μαζί μπροστά. Ξέρω ότι εγώ βρήκα αυτό το, τον τρόπο για να κάνω αυτό στη ζωή μου και προσπαθώ απλά να στο μεταφέρω και δεν προσπαθώ να σου επιβάλλω κάτι για να φανώ ότι εγώ έχω δίκιο. Προσπαθώ να το κάνω, να σου πω δηλαδή τους τρόπους μου για να σε βοηθήσω να συνεχίσεις και εσύ μπροστά όπως βρήκα ότι έτσι και εγώ να συνεχίσω μπροστά. Μιλάω πάρα πολύ. Βγάζω άραγε νόημα, Ποιο ξέρει. Θα το δούμε στα comments. Φυσικά, ε, θα πω πως ε, στο κομμάτι του... Κάτσε καλά, ηρέμησε λιγάκι. Και φυσικά, λοιπόν, θα πω πως... Ηρέμησε, ηρέμησε. Δεν πασαρίες. Κάνουμε βίντεο στο YouTube τώρα. Και φυσικά θα πω πως το κομμάτι του ε, επικεντρώνομαι στον εαυτό μου και στη ζωή μου και στο που θέλω εγώ να φτάσω, ε, κάνω λοιπόν τις ε, κατάλληλες ε, ενέργειες, κινήσεις για να φτάσω εκεί που θέλω. Είτε αυτό έχει να κάνει με τη γυμναστική, είτε αυτό έχει να κάνει με τη διατροφή, είτε αυτό έχει να κάνει με το, ε, δεν ξέρω, με το άμα θέλω να βάζω κρέμες στο πρόσωπό μου ή όχι, με το... Με το πόσο νερό πίνω, άμα θέλω να κόψω την καφέινη ή όχι. Συγκεντρώνομαι σε μένα και ακολουθώ. Δεν είναι κακό ρε παιδιά, είναι καλό είναι να ακολουθούμε, εγώ είμαι ξεκάθαρο πειραματοζω. έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το διάστημα τι κάνω, κάνω, Σ σας έχω πει και άλλες φορές, αν μου ακολουθείτε λίγο στα social media, ξέρετε, journaling, ε, γράφω τρία πράγματα κάθε μέρα που, με, που νιώθω ευγνώμων, ε, αν έχω έντονο συνέστημα για κάτι, κάθομαι και γράφω ε, κάτω εκείνη τη στιγμή, τι, για ποιο λόγο τι συνέβη, τι ε, πώς αισθάνομαι, τι σκέφτομαι για τα πράγματα και με βοηθάει αυτό. Κάνω κρύα ντους το είτε πρωί είτε βράδυ. Όταν κάνω τέλος πάντων ντους, κάνω με κρύο ντους στο τέλος, έτσι, το ντους. Θα αυτά, μπορούμε να τα συζητήσουμε και άλλες φορές. Ε, κάνω διαλυματική διατροφή, κάνω γιόγκα, διαλογισμό, ένα σωρό πράγματα. Δεν είναι κακό να είσαι πειραματόζω και μπορεί να, να τεστάρει λιγάκι τι λειτουργεί για σένα, τι όχι. Αλλά δώσε, δοκίμασέ το ρε παιδάκι μου. Και άμα δεν σου κάνει, μπορεί να τα απορρίψει. Δεν έγινε και κάτι. Δεν, δεν θα σε χαρακτηρίσει κάποιο κάπω. Ή και να σε χαρακτηρίζει δεν σε ενδιαφέρει στην τελική. Αλλά τέλο πάντων, δεν έγινε και κάτι αν π.χ. όλοι η παρέα σου βγαίνουν και πίνουν και εσύ πει: Ξέρει κάτι. Εγώ έχω επιλέξει ότι θέλω να έχω ένα υγιή τρόπο ζωή και θα πίνω μια φορά το μήνα. Δεν έγινε κάτι αν σου πούνε Ω, Φλόρα, δεν πίνει. Τι! Δεν θα πάρει ποτέ. Το λέω γιατί πρόσφατα μου συνέβη αυτό. Βγήκα έξω. Και όχι ότι δεν πίνω αυτό το διάστημα. Απλά είπα ότι θέλω να πίνω έτσι λίγο πιο ωραία και πού, ή τέλο πάντων επειδή θα πάω σε διακοπέ και ξέρω τι μπορεί να πιούμε. Ε, με του φίλου μου όταν βγούμε έξω. Είπα, δεν θα πιω αυτό το διάστημα. Και ήταν όλοι τι, δεν πίνει. I'm surprised. Και κάτι τέτοια ξέρω εγώ, χαζά αγγλικά. Και ελληνικά όμω είναι, μην, μην χαρακτηρίζουμε μόνο του Άγγλου πάνω σε αυτό. Αυτό που μετράει είναι το μεγαλύτερο πλάνο, η μεγαλύτερη εικόνα. Δε τη λίγο, οραματίσου, πού θέλεις να είσαι Κάτι πρέπει να θυσιάσεις Και οι θυσίες δεν, δεν, χρειάζεται να είναι μεγάλες παιδί μου, θυσ... Ενώ ότι Κόψε κατευθείαν τον καφέ, κόψε το αλκοόλ κατευθείαν. Μπορείς να κάνεις αυτό, ότι θα πίνω μια φορά την εβδομάδα, αν είσαι εσύ, ενώ ε, συστηματικά πίνεις ε, ή, καθη, ή αν ασυπηχεί πίνεις καθημερινά. Αυτό εννοώ, ότι μικρά μικρά βήματα, αλλά αν βοηθάνε, συνέχισε τα. Συνέχισε τα και είμαι σίγουρη πως θα ανταμυφθείς. Ε, αυτά νομίζω έχω μακρηγορήσει ενδεχομένως. Ε, μπορεί να μην βγάζω νόημα σε κάποια κομμάτια. Θα προσπαθήσω να βάζω κάποιου τίτλου γιατί, επειδή ακριβώ δεν μου είναι εύκολο να κάθομαι και να. <χω> Είπε η μαντό και μιλάει 20 λεπτά μόνη τη και δεν έχει βάλει γλώσσα κάτω. Ε, γλώσσα μέσα, μάλλον. Ε, ναι, οπότε αν δεν βγάζω νόημα, θα προσπαθήσω να έχω κάποιου τίτλου, ενδεχομένω στο πλάι πάνω στην οθόνη, για να κάπω βοηθήσω τη, τη σκέψη μου. Ε, αυτά είχα να πω για σήμερα περί αποτυχίας και σύγκρισης ε, να θυμάσαι πως ο μόνος ε, άνθρωπος που πρέπει να συγκρίνεις τον εαυτό σου είναι με τον παρελθοντικό εαυτό σου συγκρίνουμε τους εαυτούς μας μόνο με τους εαυτούς που είχαμε στο παρελθόν. Αν σήμερα είσαι καλύτερος άνθρωπος από αυτό που ήσουν εχθές τότε είσαι επιτυχημένος και αυτό έχει μόνο σημασία να προχωράμε μπροστά μαθαίνοντας από τα λάθη του παρε και χωρίς να επαναλαμβάνουμε δηλαδή τα ίδια λάθη, ε, δοκιμάζοντας ε, διάφορα πράγματα, να συνεχίζουμε να σκεπτόμαστε. Ε, όπως θα έλεγε και ο αγαπημένος μου ξάδερφος ο Γιάννης, ε, να μην σταματάς να ρωτάς, αλλά νομίζω ότι είναι κλόπι, <laughs> όπως λέει και ε, το έχει πει ο Einstein. Οπότε, ναι, συγκρίνουμε τους εαυτούς μας μόνο με τους παρελθοντικούς εαυτούς μας και με κανέναν άλλον. Αν είσαι ένας καλύτερος, βελτιωμένος άνθρωπος σήμερα από ό,τι ήσουν εχθές, από ό,τι ήσουν πριν ένα μήνα, από ό,τι ήσουν πριν έξι μήνες, ένα χρόνο πριν, είσαι ένας επιτυχημένος άνθρωπος. Ακόμα και αν δεν πετύχει τη συνέντευξη, ακόμα και αν δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή, αν είσαι βελτιωμένο, αν έχει βγει από την τελευταία σου σχέση πιο έτοιμο, πιο. Ε, έχει μάθει το μάθημά σου. Ε, στην τελική δοκίμασε μία ακόμα σχέση, δοκίμασες μία ακόμα συνέντευξη. Δεν φοβήθηκε να είσαι εκεί πέρα έξω και να, να και να σπρώχνει τα όρια σου. Είσαι επιτυχημένο. Ακόμα και αν φαίνεται. Φαίνεται ότι δεν είσαι εκ του αποτελέσματος δηλαδή. Αλλά δεν μετράει το αποτέλεσμα, μετράει μόνο η προσπάθεια στη ζωή. Και αυτά είχα να πω παρακαλώ πάρα πάρα πολύ γράψτε μου κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε αυτό το βίντεο και αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που λέω ε, αν έχετε να προσθέσετε κάτι ε, σε όσα συζητήσαμε σήμερα ε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να πατήσετε ένα like και μπορείτε να με βρείτε στο instagram με το μαντελάκι θα το βάλω και στην οθόνη γιατί δεν είμαι το μαντελάκι ξέρεις τώρα ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Ε, αυτά. Τα λέμε στο επόμενο.